Ξεκίνημα στο παιχνίδι μας. Με πρώτη επίθεση για την ΑΕΛ, η ομάδα με τις μαύρες εμφανίσεις, με τις κίτρινες, είναι η γηπεδούχος ΕΘΑ. Πρώτη επίθεση για την ΑΕΛ με τον Μόλσον, έψαξε τον Φλάουερ, στο σιούτ από μακριά ο Κιβάντς μέσα, τρίποντο. Πρώτο καλάθι στο παιχνίδι μας, προβάδισμα 3-0 για την ΑΕΛ. Καλάθι απάντηση από τον Κρίστοφερ Πράιορ, 1-2 το σιούτ. Ένα σιούτ από μακριά, τρίποντο, αυτή τη φορά από τον Flowers. Είναι ψηλός ο Flowers, παίζει ως πενταρί, αλλά διαθέτει μακρινό σιούτ. Κλέβουν οι ΑΕΛ που θα βγουν γρήγορα στο fast break. Μόλσον, κοντά στο καλάθι, σκοράρει 2-13. Καραμπατάκης, από τα 6.75 σκοράρει, τρίποντο για την ΕΘΑ, 7-17. Σουτ για 3 από τη γωνία, μέσα ο Βαταγκό Ντόντζο. Ελεύθερο σιούτ για 3 από τη γωνία. Βρίσκει στόχο ο Αντώνης Νεοφίτου. Εδώ ο αρχηγός της ΕΘΑ και μειώνει στους 3. 22-25. Νεοφίτου αφήνει στον Λούκα. Τελώνει για την ισοφάριση ο Ντόντζο. Σκοράρει. 25-25. Σουτ, ο Πράιορ ευστοχή. 34-29 στο συν 5 η ΕΘΑ. Flowers δεν μπορεί, έρχεται ο Πίκερσταφ με το follow. Σκοράρει το δεύτερό του συνεχόμενο καλάθι. Μοχάμετ, είναι το λάθος. Κλέβουν τη ΑΕΛ που βγαίνουν στο fast break. Κάρφωμα από τον Μόλσον. Της ομάδας της ΑΕΛ. Flowers. Θα πάρει το σιούτ για 3, εύστοχος. Πρώτο καλάθι στο δεύτερο ημίχρονο είναι για την ΑΕΛ. Γιβάντς βρίσκει τον Flowers, πετυχαίνει το καλάθι από κοντά. Ο Flowers μπήκε ζεστός στην τρίτη περίοδο για τον point guard της ΑΕΛ. Flowers, το σιούτ για 3. Εύστοχος και πάλι ο Φλάουερς, ο οποίος είναι καυτός στην τρίτη περίοδο. Είχε 10 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, τώρα είναι στους 23. Και η διαφορά εκτοξεύεται στους 20. 43-63. Λουκά, ο Μιλτιάδης είναι. Καλάθι και φάουλ, ο Ντόντζο. Δημητρίου, τον μάλωσε ο Μάριος Γεωργίου, του είπε να μην κάνει σιούτ. Σεβόμενος το αντίπαλο, το αντίπαλό του, ο Μάριος Γεωργίου εκεί. Μπράβο του, η εμπειρία του Μάριου Γεωργίου. Τέλος του αγώνα, 84-57, νίκη για την ΠΕΑ Πολέκα ΑΕΛ κόντρα στην ΕΘΑ Έγκομης για τη δεύτερη αγωνιστική. ΑΕΛ, η οποία ξεκινάει με το 2-2 στο πρωτάθλημα, κερδίζοντας Απόλλωνα και ΕΘΑ. Η ΕΘΑ από την άλλη, πολύ καλή στο πρώτο ημίχρονο. Δεν μπόρεσε στο δεύτερο να ακολουθήσει, όπως και με τον Κεραυνό που πάλι είχε ένα ημίχρονο το δεύτερο σε εκείνη την περίπτωση. Δεύτερη ήττα σε 2 παιχνίδια για την ομάδα της Έγκομης.